Δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ με βάση το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ρίχτηκαν στη μάχη για την κατάσβεση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μένεται για τρίτο 24ωρο στο νότο της Αλβανίας κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών με τη συνδρομή του στρατού, οι φλόγες εξακολουθούν να απειλούν οικισμού στη Δρόπολη με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Το κύριο μέτωπο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νότια της τουριστικής πόλης του Αργυροκάστρου. Οι αλβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν ένα άτομο που κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση. Συνολικά τον τελευταίο μήνα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 17 προσώπων για εμπρισμού στην Αλβανία. Η χώρα πλήττεται από σφοδρό κύμα καύσωνα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και να αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.